εδώ οικονομικά. Η οικογένειά μου δεν έχει τη δυνατότητα. Εγώ κάτι θα διάβασα, πέρασα στη σχολή μου στη Θεσσαλονίκη για να μην πάω σε καμιά άλλη περιοχή. Άμα με στέλνουν τώρα στις αίρες, εγώ πώς θα τα καταφέρω. Τώρα, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Αυτό όλο που γίνεται είναι για να μην πάμε στις αίρες. Γιατί άμα γίνει, θα παρατήσω τη σχολή μου. Δεν υπάρχει δυνατότητα για να πάω. Γιατί και πιστεύω ότι, ότι όλοι οι φοιτητές έχουν πρόβλημα και δεν είναι δυνατόν να πάμε. Και σε περίπτωση που πάμε, πολύ δύσκολα θα μπορέσω να το βγάλω πέρα, να τελειώσει η σχολή. Και μου έχει μείνει άλλος ένας χρόνος. Ο Θανάσης είναι φοιτητής βιβλιοθηκονομίας του ΔΕΗ Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με το σχέδιο Αθηνά πρέπει να μεταφύσει στις αίρες. Όπως λέει ο ίδιος, το κόστος δεν είναι υπόφορο και θα αναγκαστεί να παρατήσει τη σχολή του. Στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και ο Γιάννης, ο οποίος έφυγε από την Καβάλα και τώρα καλείται να μεταβεί και αυτό στις αίρες. Το σχέδιο Αθηνά μας συγχωνεύει βασικά με τρία τμήματα, τα οποία είναι κάτω του 10% η βάση. Δηλαδή, αν εμείς βγάλαμε 13.600 για να περάσουμε στον πορεία διαφήμισης, στη δίκη του Σερών πρέπει να βγάλεις 5.000 μόρια. Μας υποβαθμίζει κατά πολύ το πτυχίο μας. Πέρα από το πτυχίο, σας επηρεάζει και οικονομικά, υποθέτω. Εννοείται. Κοιτάξτε, το 80% των φοιτητών μπαίνουν τα τρία τελευταία χρόνια στον πορεία διαφήμισης είναι Θεσσαλονικής. Οπότε, σε καμιά των περιπτώσεων, οι οικογένειές τους δεν μπορούν να στείλουν σε αίρες τη φλόρνα αντίστοιχα. Εσύ προσωπικά, τι θα κάνεις? Εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Έχω σπίτι στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό και ήρθα και σπούδασα στο πέρα από Καβάλα. Δεν ξέρω πραγματικά τι θα κάνω, όπως και πολλοί συμφοιτητές μου. Σε ποιο έτος τώρα εσύ βρίσκεσαι? Τρίτο. Και σου μένουν, υποθέτω, λίγα μαθήματα για... Μου μένουν, έχουν μείνει 15 μαθήματα. Και δεν ξέρουμε βασικά το πρόγραμμα σπουδών πώς θα είναι. Αν θα μπουν καινούργια μαθήματα, τι να σου πω, δεν ξέρω. Μας έχει διαλύσει αυτό το σχέδιο. Το μεσημέρι της Δευτέρας, χιλιάδες φοιτητές του ΤΕΗ ξεκίνησαν από την πλατεία Αριστοτέλους και έφτασαν στο Δημαρχιακό Μέγαρο, διαμαρτυρόμενοι για το εν λόγω σχέδιο. Ουσιαστικά χάνουμε τη δουλειά μας σαν εργαστηριακοί συνεργάτες. Δεν υπάρχει δυνατότητα να μεταφερθούμε στις αίρες, γιατί ούτως ή άλλως μας πληρώνουν πάρα πολύ αργοπορημένα. Φανταστείτε, δεν έχουμε πληρωθεί καν αυτό το εξάμεινο. Οπότε ουσιαστικά είμαστε εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εσάς προσωπικά, τι θα κάνετε? Πρέπει να αναλογιστώ πώς θα καλύψω ένα τεράστιο κενό στο εισόδημά μου. Θα πρέπει να στραφώ σε άλλες πηγές εισοδήματος. Γενικά πιστεύετε ότι το σχέδιο Αθηνά ανήκει στη σωστή κατεύθυνση? Το σχέδιο Αθηνά δυστυχώς δεν έχει ούτε δημοσιονομικά κριτήρια, ούτε ακαδημαϊκά κριτήρια. Έχει καθαρά πολιτικά κριτήρια. Βρίσκεται στην κατεύθυνση του παραλόγου, βρίσκεται ουρανοκατεύοντα από έναν άλλο κόσμο, γιατί δεν έχει ούτε οικονομική λογική, ούτε εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή λογική. Καταργούν τμήματα όπως το τμήμα οχημάτων, όπως το τμήμα λογιστικής, το τμήμα πληροφορικής και πάρα πολλά άλλα, τα οποία έχουν μεγάλη ιστορία, έχουν προσφέρει στη ζωή και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά και όλης της χώρας, την επαγγελματική ζωή κυρίως, και το βλέπουν μόνο μια επένδυση, κάτι που το έχει πει και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΤΕΗ. Δεν επηρεάζονται όμως μόνο οι φοιτητές, αλλά και οι καθηγητές, όπως ο κύριος Πριονιστής και ο κύριος Καλημέρης, για τους οποίους το μέλλον είναι αβέβαιο. Προσωπικά υπάρχει ένα βέβαιο μέλλον, γιατί δεν ξέρουμε ούτε αν θα υπογραφούν καινούργιες συμβάσεις, ούτε αν θα έχουμε κάποιες ώρες έτσι ώστε να πηγαίνουμε μέχρι τις αίρες. Και για να πηγαίνουμε σε αίρες και να μας συμφέρει αυτό το πράγμα οικονομικά, θα πρέπει να είναι από έναν αριθμό και πάνω, δηλαδή από 6-8 ώρες και πάνω, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. Οπότε δεν έχω λόγο να πιστεύω ότι θα γίνει στις αίρες αυτό. Και επίσης από τη στιγμή που θα συμπτυχθούν τα τμήματα, θα υπάρξει μεγαλύτερος ανταγωνισμός, οι μόνιμοι καθηγητές θα είναι περισσότεροι εκεί, οπότε είναι πιθανότατα τα μαθήματα τα δικά μας να τα απορροφήσουν οι καθηγητές εκεί μόνιμοι. Πέρα όμως από όσους μετακινούνται σε άλλες πόλεις, πολλοί είναι και αυτοί των οποίων το πτυχίο είτε υποβαθμίζεται είτε οι σχολές του καταργούνται. Θέλουν να πάρουν τη σχολή μας, εντάξει, να την πάνε στις αίρες. Δεν μας απασχολεί τόσο πολύ αυτό, αλλά το ότι καταργούν το μάρκετινγκ σαν εξειδικευμένο αυτόνομο τμήμα. Θέλουν να μας κάνουν διοίκηση επιχειρήσεων, οργανισμών και συστημάτων με κατεύθυνση στο μάρκετινγκ. Και εμείς αν επιλέξαμε αυτό, θέλουμε εμπορίες και διαφήμισης που είναι το μοναδικό μάρκετινγκ στην Ελλάδα και θέλουμε να μείνει αυτόνομο. Το σχέδιο Αθηνά ουσιαστικά μας διώχνει από τη Θεσσαλονίκη, μας πηγαίνει στις αίρες, υποβαθμίζει το πτυχίο μας, χάνουμε μαθήματα και γενικά μας καταστρέφει, μας υποβαθμίζει πάρα πολύ. Το τμήμα οχημάτων είναι μοναδικό σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει κατά αντίστοιχο ούτε σε πανεπιστήμιο ούτε σε ΤΕΗ και είναι το μόνο τμήμα που ασχολείται μόνο με τα οχήματα, με τίποτα άλλο. Και αυτό το τμήμα θέλουν να το καταργήσουν, να μας κάνουν τη μηχανολογία στις αίρες.
Όμως, σύμφωνα με τον κύριο Τσίρτσι, πρόεδρο διοικητικού προσωπικού, θα έπρεπε να γίνει συγχώνευση του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και όχι το αντίθετο. Εξάλλου, πρόσφατα, ο πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης μίλησε για πολιτικές πιέσεις από γνωστή πολιτική οικογένεια των Σερών. Αυτό τι να πω. Αυτό είναι σκάνδαλο. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Αλλά για να το αναφέρει ο πρόεδρος του ΤΕΙ Σερών, προφανώς ισχύει. Το οποίο βέβαια καταλαβαίνετε αναιρεί και καταρρύπτει οποιαδήποτε κριτήρια. Αναφέρει το σχέδιο Αθηνάν ότι γίνονται οι συγχωνεύσεις με βάση αυτό το κριτήριο το ένα το άλλο. Αν έχει γίνει κάτι τέτοιο, δεν ισχύει τίποτα και είναι ντροπή για όλους μας. Θα έπρεπε να γίνουν συγχωνεύσεις και καταργής τιμάτων μέσα στο Ίδρυμα και όχι έξω από το Ίδρυμα με άλλα. Έπρεπε να φέρουμε τα παραρτήματα στο κέντρο και όχι να πάμε σχολές και τμήματα σε άλλες περιοχές. Και τέτοια μεγάλη ανθρωπιστική μετακίνηση, δηλαδή 8-9 10.000 φοιτητών είναι μεγάλος ο αριθμός. Είναι μεγάλο το, η αιμορραγία στα σπίτια τους είναι πολύ μεγάλη. Φοιτητές, καθηγητές και εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να δικαιωθούν.